Γεια σας. Καλημέρα σας. Είμαι φίλη της Κουρίνας. Α, μάλιστα. Συνάδελφος. Στο γυμναστήριο γνωριστήκαμε. Θα ήθελα να κοιτάξω για ένα μαλλιό. Μαλλιό. Αυτή την εποχή δεν έχουμε μεγάλη ποικιλία. Ολόσωμο το θέλετε ή μπικίνι? Μπικίνι. Αν και το πάνω δεν θα το πάρω. Πολύ παωτόπλες. Α, μάλιστα. Εγώ όμως θα σας το δώσω, γιατί μετά πού να βρω εγώ πελάτη να πάρει μόνο το από πάνω. Τι χαριτωμένα που τα λέτε. Έλα το εδώ. Αυτό κάτι μου κάνει. Πού μπορώ να το δοκιμάσω? Από εκεί παρακαλώ. Πίσω σας. Να σας πω. Σε μένα μιλάτε. Μου δίνετε και το κίτρινο που είναι δίπλα. Αμέ. Ορίστε. Πού είστε? Εδώ, εδώ. Πού δεν με βλέπετε, εδώ. Πού? Αχ, με συγχωρείτε. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι... Να μην κάνετε έτσι, συμβαίνουν αυτά. Πω, πω. Χίλια συγγνώμη σας ζητώ. Πω, πω. Πω, πω, τι ντροπή. Το κίτρινο θα πάρω. Καλέ, εσείς ταραχτήκατε πραγματικά. Πιστεύω έχετε ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Έτσι πίστευα κι εγώ. Μέχρι προλίγου. Ελάτε τώρα. Παντρεμένος δεν είστε. Τουλάχιστον τη γυναίκα σας την έχετε δει. Ασφαλώς, αλλά κολλιός με κολλιός και από ένα βαρέλι. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι λέω. Ό,τι και αν λέτε, τα λέτε πολύ νόστιμα. Τι σας οφείλω? 1800. Για σας 800. Θα να πω 10. Α, δεν θέλω να σας ζημιώσω. Όχι, όχι, προστατεύετε με αυτά που λέτε. Οι δουλειές πάνε καλά? Πότε έτσι, πότε αλλιώς. Δεν βαριέστε. Υγεία να έχουμε. Βέβαια, πάνω απ' όλα. Με τόσο που βλέπουμε. Ωραίο καιρό κάνει σήμερα. Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο. Αύριο θα χαλάσει, είπανε. Από πού κατάγεστε, αν επιτρέπετε? Από την Τρίπολη. Εσείς? Από την Αντίπαρο. Α, ωραία. Μέσα από την Αντίπαρο. Μόνο μέσα έχει. Α, σωστά, σωστά. Σας καθυστερώ, ε. Τι είναι αυτά που λέτε, προς Θεού. Μήπως περιμένουν και οι πελάτησες? Να πηγαίνω σιγά-σιγά. Γιατί εγώ μπορώ να μιλάω με τις ώρες. Εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό. Η όρθια κουβέντα που λένε. Συγγνώμη που σας χασομέρισα, αλλά ξεχάστηκα με την κουβέντα. Σας παρακαλώ. Ήταν τόσο ενδιαφέρουσα. Γεια σας. Και τα ξαναλέμε. Στο καλό. Στο καλό να πάτε. Λοιπόν, Βικόνη, για πες μου, πήγες στο μαγαζί του Αχιλλέα. Πώς σου φάνηκε ο αδερφούλης μου? Συμπαθέστατος. Δεν είναι γλυκούλης? Ναι, αν και πρώτη φορά μου συνέβη να μιλάω με άντρα πάνω από 3 λεπτά και να μου ζητήσει το τηλέφωνό μου. Α, σε αυτά ο Αχιλλέας είναι κύριος. Είναι περίπτωση. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Να σου πω, μήπως μπορείς να μου δώσεις το τηλέφωνο του σπιτιού του να το ρωτήσω για ένα μπουρνούζι που μου άρεσε? Σε παρακαλώ, πρόσεξε την καρδιά σου. Ναι. Αχιλλέα, εσύ? Ναι, ποιος είναι? Η Βίκη είμαι. Ναι. Συγγνώμη που σε ενοχλώ στο σπίτι. Είναι μεγάλη ανάγκη να σε δω. Μην μου φέρεις αντίρρηση. Με συγχωρείτε να σας διακόψω. Μάλλον έχετε πάρει λάθος. Αχιλλέα, εσύ δεν είσαι? Ναι, Αχιλλέας λέγομαι κι εγώ, αλλά προφανώς κάποιον άλλον Αχιλλέα ψάχνετε. Το πρωί, τον μπικίνι. Α, μάλιστα. Με θυμήθηκες τώρα? Λίμωνο, ξεχνιέστε. Πρέπει να σε δω. Εμένα. Συγγνώμη. Πού ξέρεις πως η καρδιά μου θέμα. Εγώ. Σιγά καλέ. Περιμένεις τηλέφωνο? Εγώ, όχι εσύ. Όχι, ούτε κι εγώ. Θα κλείσει. Ναι. Γιατί μου το κλείσες? Το Γιώργο. Όχι, όχι, λάθος κάνετε. Καλά της είπα. Του είπα. Μην τολμήσεις να μου το κλείσεις, θα έρθω από εκεί. Ποιος είναι? Έλα, Κορίνα μου, τι γίνεται? Α, η Κορίνα είναι. Το ξέρω, σε ενοχλώ, αλλά είναι ανάγκη να σου μιλήσω. Α, εσύ ήσουν πριν. Δεν ακουγόσουν, καρδούλα μου. Καλησπέρα μου. Τι γίνεται, για πες μου τα νέα σου. Δεν μπορείς να μιλήσεις, Όχι, με τίποτα, αλλά με τίποτα. Καλησπέρα μου. Πρέπει να σε δω οπωσδήποτε. Καλησπέρα μου. Σταμάτα πια κι εσύ, την καλησπέρα σου και την καλησπέρα σου. Τι θέλω και μιλάω, δεν καταπίνω τη γλώσσα μου. Μακάρι, Παναγία μου. Η γυναίκα σου είναι? Όχι, όχι, θα σου εξηγήσω.
Αχιλλέα, δεν είμαι καλά. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Σε χρειάζομαι. Μαχούλα μου! Τι έγινε, ο παπάς? Είναι μεγάλη ανάγκη, θα σου εξηγήσω από κοντά. Σε μισή ώρα στο Κολωνάκι, στο μπαρ Ψυχή και Σάρκα. Σε έστησα. Δεν πειράζει. Ένα διπλό με πάγο. Σε αναστάτωσα, Όχι, καλέ, σιγά την αναστάτωση. Α, δεν σε αναστάτωσα. Μάλιστα. Όχι, απλώς απορώ. Τι με θέλατε? Να σου πω, μην το κάνεις αυτό. Να μου μιλάς στον πληθυντικό, λες και με καμιά θίτσα. Δεν σε πειράζει να πιω μια πουλιά? Όχι, παρακαλώ, ελεύθερα. Γιατί μου τηλεφώνησες? Ξέρεις, είμαι από τις γυναίκες που παίρνουν αυτό που θέλουν. Συγχαρητήρια, εγώ τι σχέση έχω? Είσαι μάγκας και θα σου μιλήσω ντόμπρα. Σε γουστάρω. Άκου, Βίκυ. Δεν ξέρω τι σου συμβαίνει, αλλά δεν είσαι καλά. Πάμε να φύγουμε τώρα και αύριο πρωί-πρωί, στο υπόσχομαι, θα σε τρέξω στους γιατρούς. Να σου πω, γιατί με φτύνεις? Εσύ γιατί με δουλεύεις? Δεν θέλεις να κάνουμε σχέση? Εμείς οι δύο. Όχι, να φωνάξουμε και δύο γνωστούς. Καλά, δεν σου λέω τίποτα σε γυναίκα. Αχ, Παναγία μου, τι είναι αυτό που ζω? Ωραία, λοιπόν. Θες να με ταπεινώσεις, ταπείνωσέ με. Θες να με ξεφτυλίσεις, ξεφτύλισέ με. Αχ, ραγδαία η επιδείνωση. Ακούς τι λέει το τραγούδι? Απόψε σε θέλω, σε θέλω πολύ. Πάντα σε μένα απευθύνεσαι? Κάνε με δική σου, απόψε. Σε παρακαλώ. Ντροπή, ντροπή, είμαι παντρεμένος άνθρωπος. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, χωρίζεις. Αχιλλέα, I don't have time to waste. Πού θα πει? Σήκω, πάμε σπίτι μου. Τέτοια ώρα, παιδάκι μου, στο σπίτι σου, τι να κάνουμε τέτοια ώρα? Όχι, 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 δεν πάω. Πού θες να το κάνουμε, σε ξενοδοχείο, σε κότερο, στην Αμμουδιά, στα Βράχια? Ναι, σαν τις φώκες. Φίλησέ με, φίλησέ με. Εσύ κι εγώ, με βήμα αργό, νύχτα περπατήσαμε μαζί, εγώ κι εσύ. Τ' άστρα χρυσή γύρω μας ραντίσανε βροχή. Αησυχή. Λάθος θα ήταν. Είδα, θα τους άρεσε η φωνή μου. Μήπως να το σηκώσω εγώ? Ίσως είναι καλύτερα. Δεν καταλαβαίνω τι υπονοείς. Παρακαλώ. Ποιος είναι? Ορίστε. Και εμένα μου το κλείσανε. Μήπως δεν τους άρεσε και η δική μου η φωνή? Όχι βρε, λάθος θα ήταν, όπως είπες από την αρχή. Μου. Τι ταλκά σε βαραίνει? Άσε, Κορίνα, είμαι φευγάτη αυτόν τον καιρό. Τα έχω δει όλα. Τι είναι καλέ, τι έγινε? Είμαι καψούρα με τον Αχιλλέα. Τον αδερφούλη μου, θα τρελαθώ! Για πες μου. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα, έφαγα φλασιά. Τώρα πια βεβαιώθηκα. Την έχω δαγκώσει τη Λαμαρίνα. Αχ, μπράβο, Βικάκι μου, πολύ χαίρομαι. Μακάρι, να είναι το τυχερό σας. Άντε, βρε. Κι εγώ κουμπάρα. Είσαι τρελή. Είναι παντρεμένος. Αχ, ναι, το είχα ξεχάσει. Και τι? Κολώνεις εσύ σε λεπτομέρειες? Σιγά μην κολώσω. Το θέμα είναι ότι αυτός ούτε να με χέσει. Μια εβδομάδα τώρα με φτύνει. Είναι ντροπαλός ο συγχαμένος. Όχι, σου λέω. Με φτύνει. Και όσο πιο πολύ με φτύνει, τόσο πιο πολύ μ' ανάβει. Κορινά, να μου το θυμηθείς, αυτός ο άντρας θα με κάνει να σέρνομαι στα πόδια του. Όχι, βρε Βικάρα. Εσύ που τους πάταγες όλους τα σκουλίκια, που τους τράβηκες από τη μύτη, που για πάρτι σου κλείσαν σπίτια και γεμίσαν φυλακές.
Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να πληρώσω για όσα έχω κάνει στους άντρες. Ποιο να πρωτοθυμηθώ, το βιοτέχνιο λαδικό που έκαψε τη βιοτεχνία του στο γενέθλιά σου ή τον άλλο το βουλευτή που σου άρευε τσιγάρο με το 10.000 και έχασε την ασυλία του. Ο αδερφούλουση όμως, τρεις μέρες τώρα που τον παίρνω τηλέφωνο, μου του κλείνει στα μούτρα. Ε, όχι. Αμαρτία, τελείωσε. Θα δράσεις πιο δυναμικά. Παναγία μου! Πρέπει να σου μιλήσω. Και μου το είπα ο πατέρας μου, να ρωτήσω πρώτα. Τι θες εδώ, φύγε, γρήγορα. Γιατί με αποφεύγεις? Πώς έρχεσαι έτσι, παιδάκι μου? Αν να δω η Φλόρα. Είναι στο μαγαζί, πέρασε και την είδα. Α, μας παρακολουθείς οικογενειακός. Κάτσε εδώ, πρέπει να μιλήσουμε. Σε ένα τέταρτο το μαγαζί κλείνει και η Φλόρα καταφάνει. Γιατί ξαφνιστείς? Ο πατέρας μου, γρήγορα, σήκω, πρέπει να φύγεις. Μπορείς να μου δώσεις 2 λεπτά να σου μιλήσω? Ωραία, σ' ακούω. Γιατί έχεις αλλάξει έτσι? Δεν έχω αλλάξει, παιδάκι μου. Πες μου, σ' αγαπώ. Τι? Πες το μου, να τ' ακούσω, σ' αγαπώ. Το πω. Τι ήταν αυτό, τι είπες? Αυτό που είπες είπα, αλλά είμαι λίγο τραυλός είμαι. Θέλω να το πεις ξεκάθαρα. Αχ, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Πες το. Σα. Ναι. Α. Ναι. Για σταμάτα. Η Φλόρα. Άντια, Ηλία, εγώ. Όχι. Ευτυχώς. Ακόμα χειρότερα να λες. Τι να κάνω, Παναγία μου. Σήκω. Πάμε μέσα. Πήγαινε και μέσα. Και μη βγεις αν το σκώ εγώ. Γρήγορα. Κλείσε. Γεια σας. Έρχομαι. Φτάνω. Τι έγινε καλά, γιατί κλείδωσες? Ήμουνα μέσα και κλείδωσα. Πόσα γίνονται? Τρόμαξα πως κάτι έπαθες. Ό,τι έπαθα, έπαθα. Πώς είναι ο παππούς? Μια χαρά. Ποτέ δεν ήταν καλύτερα. Πού πας? Πού να πάω μέσα. Κάτσε λίγο να σε δω. Ωραία, με είδες. Πάω τώρα. Κάτσε λίγο να πούμε μια κουβέντα. Είναι ώρα του να φάει. Όχι. Μην πας ακόμα μέσα. Είναι γυμνός. Τον έπλαινα. Και μη δω τα κάνει του πρώτη φορά, θα είναι. Κάτσε μωρέ να πιεις κάτι. Με το που μπήκες, να πας αμέσως μέσα. Μα τι να πιω για να πιω είμαι τώρα. Τι συμβαίνει εδώ? Αχιλλέα! Μα αυτή είναι γυμνός εκεί μέσα. Γιατί βγήκες? Τι σου είχα πει? Ο πατέρας σου δεν είναι καλά. Τι έχει? Τι του έκανες? Πώς είναι, ζει? Τον σκότωσες, Χριστέ μου! Πού είμαι? Πατέρα! Ζει! Ποιος είμαι? Τι έπαθε? Σε ποια χρονιά ζούμε? Αχού, τι πάθαμε και ό,τι τον είχαμε συνεφέρει. Τι τον είχαμε συνεφέρει? Προλίγου είχε μπλέξει τον Ομέρ, βιώνει με τους Γερμανούς. Η Φλόρα. Θεέ μου. Τι κάνουμε τώρα? Ο Εφήλιος τέλειωσε. Τώρα αρχίζει. Έλα γρήγορα. Τι έγινε? Μη φωνάζεις. Πάμε, φεύγεις. Καληνύχτα. Au revoir. Τα ξαναλέμε. Ναι, οπωσδήποτε, μην χάσετε. Πάμε, παιδί μου. Να ελέγξω το τοπίο. Έλα, σ' ακούω. Τι έγινε? Τι είναι καλέ, γιατί δεν μιλάς? Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Τι σου συμβαίνει? Πότε θα σε πω? Φύγε. Φυλάκι. Α, στο καλό. Πω, τέτοια ώρα έχει γούστο. Ναι. Κλείσε. Ναι. Ποιος ήταν, ε? Όχι, ποιος, κανείς. Χτυπάει, αλλά δεν παίρνει κανείς. Να δεις που επίτηδες το κάνουν για να μας χρεώνουν. Ναι, είναι συνωμοσία. Από παντού να μας ταρπάξουν πια. Να χαθούν, να χάνονται, σαν δεν τρέπονται. Άντε με, Φλόρα μου. Άντε πάμε να κοιμηθούμε εμείς. Πάμε να πέσουμε μέσα. Πάμε. Άργησε, ε. Για μια στιγμή νόμιζα πως δεν θα έρθεις. Έμπλεξα εκεί με τον πατέρα. Μετά βρήκα και κίνηση. Γιατί δεν κάθεσαι πλάι μου? Όχι, καλύτερα δεν είναι έτσι να είμαστε φάση, να βλεπόμαστε. Α, κατάλαβα. Ντρέπεσαι για μένα. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Μη σε δει κανένας γνωστός, ε. Τι θα πει ο κόσμος? Καλησπέρα. Γεια. Ευχαριστούμε.
πράγματα έχει εδώ. Έχει χοιρινό με δαμάσκηνα. Σου αρέσει, ε? Στο φτιάχνει η γυναικούλα σου. Το σουφλέ γιαούρτι πώς να ανάραγε. Είναι καλή μαγείρισα η κυρία Μητροπούλου. Σε παρακαλώ. Μίλησε μου λίγο γι' αυτή. Σ' αγαπάει, σου σιδερώνει τα πουκάμισα, σου πλένει. Μην πίνεις άλλο. Έχεις ήδη ζαλιστεί. Και μιλά πιο σιγά. Σου μαντάρει τις κάλτσες, σου κόβει τα νύχια. Μπορούμε να αλλάξουμε θέμα. Α, για το φαινόμενο Ελλήνιο. Ποια είναι η άποψή σου. Σου κάνει όλα αυτά που εγώ δεν μπορώ, ε. Αχ, Παναγία μου, τι σε έπιασε. Μα σταμάτα να πίνεις, σταμάτα να πίνεις και μίλα πιο σιγά. Μας κοιτάνε. Τι είσαι, πάτησα. Όχι, όχι. Το λουστρίνι με κόβει λίγο. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω πώς να βολέψω τα πόδια μου. Τέτοια πόδια δεν είναι και κόμοδα. Να σου πω. Τι είναι. Κατά λάθος, έχεις βάλει το πόδι σου ανάμεσα στα πόδια μου. Δεν το έχω βάλει κατά λάθος. Α, εντάξει. Όχι, έλεγα μήπως... Σε ενοχλεί. Όχι, όχι, προς Θεού. Μήπως θα ήθελες να κάτσω πλάι, να το απλώσω έτσι, να νιώθεις άνετα. Μην εκεί που είσαι. Να σου πω, μπορείς να μην τρίβεις τα δάχτυλά σου. Συγγνώμη, δεν το κάνω επίτηδες. Είναι νευρικό. Σε πειράζει. Όχι, τι να με πειράζει, δεν. Η φτέρνα λίγο με σου πάει ακριβώς το... Δεν σου κάνει τέτοια γλυκιά σου γυναικούλα. Αμάν, το καρσόνι. Όχι, λοιπόν. Πάρ' το πόδι σου. Έννοια σου, δεν θα καταλάβει τίποτα. Έχετε αποφασίσει. Εγώ ναι, είμαι αποφασισμένη. Σας ακούω. Μάλιστα. Λοιπόν, Βίκυ. Τι είναι, αγάπη μου. Επειδή εμείς δεν προλάβαμε να... Εσείς τι θα μας προτείνατε. Θα σας πρότεινα αρνίσια παϊδάκια μισός λαχανικών. Αχ, 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 ναι, για πείτε μας. Η σως είναι πολύ ελαφριά, με λευκό κρασί, λάδι και ψιλοκομμένα λαχανικά. Ναι, συνεχίστε, σας ακούω. Επίσης, αν προτιμάτε, το σερβίρουμε και με σπαράγγια. Αχ, αχ, τρελαίνομαι για σπαράγγια. Τα περιχύνουμε με σως μπεσαμέλ. Μη μου μιλάτε για μπεσαμέλ, να χαρείτε, λιγώνομαι. Επίσης, πάρα πολύ ωραίο είναι και το ψαρονέφρι μαρσάλε. Μη σταματάς. Μη σταματάς. Επίσης, φιλέτο με αρωματικά του βουνού. Ναι. Ταϊλανδέζικο κοκοτόπουλο. Ναι. Αστακό αμερικανό κρατέν. Ναι. Καραβίδες λιγκουίνι. Ναι. Όλα τα θέλετε. Ναι. 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 Σαλάτα θέλετε. Ναι. 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 Είναι χορτοφάγος. Εσείς τι θα πάρετε. Εγώ θα τσιμπήσω λίγο από το κυρίο. Από ρεκτικά κάτι. Πήραμε. Αγάπη μου. Τελειώσατε. Ναι, μόλις. Θα πιείτε κάτι. Εγώ θα συνεχίσω με το κρασί μου. Εγώ λίγο νερό δεν θα... Σας ευχαριστώ. Κι εμείς ευχαριστούμε. Γιατί μου το έκανες αυτό. Μη μου πεις ότι δεν σου άρεσε. Ρεζίλια έγινα. Με κοιτούσαν όλοι. Χαμπάρι δεν πήραν ξενερώτη. Δεν μου το ξανακάνεις αυτό ποτέ. Όχι, όχι, τώρα θα φάμε. Θα ξεκουραστείς, θα πάρεις δυνάμεις. Γιατί. Γιατί μετά θα πάμε στο σπίτι μου, για δεύτερο ημίχρονο. Α, ξέχασέ το. Εγώ σε ξένα σπίτια δεν πηγαίνω. Καλά, θα πάμε σε γνωστά. Γεια, μα είναι δυνατόν. Στο σπίτι της αδερφής μου. Γιατί θα το μαγαρίσουμε. Ξέρεις τι έχει δει αυτό το σπίτι. Η Κορίνα πού είναι. Η Κορίνα δουλεύει απόψε. Και αν γυρίσει. Αποκλείεται, έχει διπλοβάρδια. Δεν αισθάνομαι καλά. Πίνουμε κάτι. Τσιν-τσιν. Τσιν-τσιν. Μισό λεπτό να το συζητήσουμε. Πάω στο μπάνιο. Δεν θα αργήσω. Με την ησυχία σου. Θέλεις να κάνουμε ένα φρόλιτρο μαζί. Α, πολύ ευχαρίστω. Αλλά δεν μπορώ να κάνω μπάνιο με άλλον. Μου έχει μείνει από το στρατό. Αχιλλέα, θέλω να σε ευχαριστήσω. Για ποιο πράγμα. Πόσο καιρό γνωριζόμαστε, δεν με είδες ποτέ σα σκεύος, Ιδονής. Εγώ εσένα σα σκεύος. Σε παρακαλώ, μην το ξαναπείς. Ούτε κατά διάνοια. Αυτό είναι που σε κάνει να ξεχωρίζεις από όλους τους άλλους. Αχ! Αλ! Θα λιποτακτήσεις. Μπαμπά, δεν είναι σωστό. Είμαι παντρεμένος, δεν μπορώ να το κάνω. Αχιλλέα μου, τι γυρεύεις εδώ πέρα, Αχιλλέα μου. Στην κουμπάρα δεν μου είπες ότι πας. Με κορόιδεψες. Φλωρίτσα μου, να σου εξηγήσω. Τι να εξηγήσεις, βρε. Τώρα έχουμε απαρτία. Σαν δεν τρέπεσαι.
Ένα σου λέω μόνο. Θυμήσου την έκτη εντολή. Ού ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου. Όχι, ηλίθιε. Ού μιχεύσεις. Τι κάνω. Τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Αχιλλέα, για που το έβαλες. Όχι. Ήθελα να δω μήπως ενοχλώ εκεί που πάρκαρα. Ακόμα δεν κλείθηκες. Αχ, κρυώνω. Έχει λίγη ψύχρα εδώ και είπα να... Μη φοβάσαι. Σε λίγο θα υδρώσουμε. Πού να λησάξεις πρωί-πρωί. Ναι, τον Αχιλλέα θα ήθελα. Ποιον Αχιλλέα? Λάθος, λάθος. Συγγνώμη, έχετε το 5344794. Ναι, γιατί ενοχλούμε κανέναν. Δεν καταλαβαίνω. Μέχρι χθες αυτό το νούμερο το είχε ο κύριος Αχιλλέας Μητρόπουλος. Εμείς δεν σου κάνουμε. Τι είπατε? Τι χρώμα βρακάκι φοράς. Βρεά στο διάολο. Όχι που θα το βάζε κάτω. Με το που τη ρωτάω, τι βρακάκι φοράς. Με διάολο στέλνει και μου το κλείνει. Δώσε καλά. Με κάνεις και γέλασα μέσα στα βασανά μου. Αυτό ήτανε. Ούτε ξαναπήρε. Θα ξαναπάρει. Είναι σκληρά καρύδια αυτές. Βρε, τέλειωσε σου λέω. Αυτή είναι. Χρουσούζα. Ας το πάνω μου. Λέγεται. Ναι, τον κύριο Αχιλλέα θα ήθελα, παρακαλώ. Μ' ακούτε? Αχ, χρυσό μου κορίτσι, δεν έμαθες τίποτα. Τι να μάθω, τι εννοείτε? Τον Αχιλλέα, τον χάσαμε. Τι? Χτες το απόγευμα, στα καλά του καθημένου, εκεί που έβλεπε μικρούτσικο, πάρ τον κάτω. Τι είναι αυτά που μου λέτε? Τραγωδία, κορίτσι μου, τραγωδία. Ζωή σε λόγου μας. Δέχομαι συγχαρητήρια. Το χάψε! Αν το χάψε, λέει. Μαχούλα μου, να σε φιλήσω! Να σε φιλήσω, γλιτώσαμε! Μη χαίρεσαι ακόμα, περίμενε. Τι άλλο μπορεί να μας κάνει πια? Δεν ξέρω, για όλα τις έχω ικανές αυτές. Πετάγομαι μια στιγμή μέχρι το περίπτερο. Τι θες εσύ εδώ? Σε παρακαλώ, φύγε, φύγε. Βάζεις? Σε παρακαλώ, παιδί μου, γρήγορα, γρήγορα. Μη σε δει κανείς. Δεν πάω πουθενά, πρώτα μου δώσει μια απάντηση. Τι μου ζητήσατε? Μια απάντηση. Όχι, όχι, λέω το πριν που είπατε, αυτό που είπατε πριν. Έναν κορσέ. Λυπάμαι, δεν έχουμε. Ρουφήξτε τη δουλειά σας. Άντε στο καλό. Τι λες, παιδί μου, έχουμε, πώς δεν έχουμε. Απλά δεν τους έχουμε κοστολογήσει ακόμα. Η γυναίκα μου ξέρει καλύτερα. Η γυναίκα σας? Σε τι χρωματάκι τον θέλετε? Μαύρο. Για να μου θυμίζει τη ζωή μου. Ωραία. Μισό λεπτό να σας τον φέρω. Ναι. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε εγκαιτεύω. Φύγε. Θα με καταστρέψει. Προσπαθές να φύγω. Εντάξει, θα φύγω. Αλλά να ξέρεις ότι θα φύγω για πάντα. Δεν μου λέτε. Αυτός εδώ, πώς σας φαίνεται? Θα τον πάρω. Ωραία. Πόσο κάνει? 4.700. Μισό λεπτό, Να σας την τυλίξω. Ωραία. Με γεια σας. Αντίο. Στο καλό, στο καλό να πάτε. Στο καλό. Καλά, δεν μου λες τέτοιο μανούλι, τι τον ήθελε τον κορσέ? Τι, ποιος? Μιλάμε για θεογκόμενα αυτή πελάτησα, Ποια πελάτησα? Μία μπήκε όλη και όλη από το πρωί. Α, ποια? Αυτή που... εντάξει, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Όχι, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Μιλάμε για θεογκόμενα, μπουκιά και συγχώριο. Πω, σαν ξελιγωμένος φαντάρος μιλάς. Τι λέξου λόγιο είναι αυτό? Συγγνώμη δηλαδή, εσένα δεν σου άρεσε. Τι να μ' αρέσει? Τα μαλλιά της τα είδες? Τι είχα? Μέσα στην ψαλίδα ήταν. Τι ψαλίδα πρόσεξες εσύ, Τα μπούτια, το κορμί, το στήθος, ο κόλος, πω. Έλα, δεν γίνεσαι χιδέα. Συγγνώμη δηλαδή τώρα για να καταλάβω. Αν στην έπεφτε μια τέτοια γυναίκα. Εμένα! Ρε παιδάκι μου, λέμε αν. Όχι, Φλόρα μου, να μην λέμε. Μετά αν γκρεμίζονται σπίτια. Καλά, εντάξει. Λέμε αν. Να σου πω, πάντως αν στην έπεφτε μια τέτοια θεά. Χαλάλι σου. Χαλάλι σου, θα σε συγχωρούσα. Τώρα μου τα λες αυτά. Λέγεται. Γεια σας. Πήρα να μάθω πότε είναι το Αχιλλέα τα 9 μέρα. Δεν σας ακούω. Για πάρτε το 0. Μ' ακούς πάρα πολύ καλά, τζατζόγρια. Πες του χαιρετίσματα. Ότι δεν περίμενα ότι θα με είχε για μια ξεπέτα.